Καλησπέρα! Εδώ ξανά κοντά σας και αυτό το Σάββατο, 11 η ώρα, νύχτες πολύ χάι, με την αγαπημένη μας εκπομπή, ένα δίωρο βραδινό μαγκαζίνο για να σας κρατάμε συντροφιά κάθε Σαββατόβραδο και κάθε Παρασκευή επανάληψη, μία η ώρα το βράδυ για τους νυχτερινούς τύπους είμαστε. Αν και η θεματολογία που επιλέγουμε να έχουμε κάθε εβδομάδα στην εκπομπή αφορά όλους, θα δείτε και στην πορεία. Όπως σας είχα υποσχεθεί και από πέρυσι, πολλές καινούργιες ενότητες, πολύ αγαπημένες και πολύ ενημερωτικές. Γιατί εμείς εδώ αγαπάμε να σας πληροφορούμε για πράγματα που θέλουμε να εντάξετε στην καθημερινότητά σας, που προκύπτουν στην καθημερινότητά σας και πολλές φορές δεν ξέρετε και πάρα πολλές φορές θέλουμε να σας δείχνουμε και καινούργιους συνεργάτες και επιστήμονες και ανθρώπους των τεχνών και του πολιτισμού που έχουν πολλά να μας προσφέρουν. Σε μια ενότητα που μας βοηθάει πάρα πολύ να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε κατάσταση δυσμενή έρχεται στη ζωή μας. Σε μια ενότητα που πραγματικά έχετε αγαπήσει κι εσείς και εγώ, γιατί αγαπώ και τη φίλη που έχω εδώ δίπλα, την επιστήμονα. Έτσι λοιπόν φιλοξενώ για άλλη μια φορά την κυρία Ασπασία Πίζα, τη φίλη μου την Ασπασία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Μια χαρούλα. Θέλω να σου πω ότι η δική μας ενότητα έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Σε έχουν αγαπήσει πάρα πολύ όσοι μας έχουν δει μαζί. Σε έχουν αγαπήσει γιατί τη βγάζεις τη θετική σου ενέργεια και η εξειδίκευσή σου σε βοηθά να βοηθάς και πάρα πολύ κόσμο. Δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Εκπέμπω εγώ ίδια το χαρά. Το ξέρω, γιατί εσύ πραγματικά είσαι μια επιστήμονας που το κάνεις επειδή το αγαπάς και επειδή αγαπάς τους ανθρώπους γύρω σου. Και επειδή έχεις περάσει και εσύ από διάφορες καταστάσεις τις οποίες έχεις αντιμετωπίσει. Άγχος το φυσιολογικό όπως όλοι μας. Μπράβο. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ ωραίο και που το λες και που αυτό έχει ενεργήσει θετικά ώστε να βοηθάς και άλλους ανθρώπους. Είναι σημαντικό γιατί αν δεν ξεπεράσω εγώ το ίδιο το άγχος μου, αν δεν μπορέσω να το διαχειριστώ, το να προτείνω ιδέες οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές, δεν είναι. Είναι έτσι. Κάτι. Ακριβώς. Αόριστο έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν είσαι ακόμα περισσότερο χρήσιμη και αναγκαία για εμάς και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Και σήμερα, φίλες μου και φίλοι μου, θα μιλήσουμε για την αγοραφοβία. Για το πώς μπορούμε, τι είναι η αγοραφοβία, πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και αν πραγματικά μας είναι ένα αγκάθι στη ζωή του ανθρώπου που το έχει περάσει. Όσοι το έχουν περάσει, ξέρουν τι σημαίνει. Θα μας εξηγήσει και εσύ όμως επιστημονικά τι σημαίνει. Και σήμερα να μείνετε στις οθόνες σας, γιατί θα βγάλουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Οπότε, όσοι θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στην Ασπασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Εμείς θα βγάλουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Αν μπορέσουμε μέσα στο χρόνο που έχουμε να προλάβουμε και δεύτερη, καλώς. Αλλιώς, κρατάμε τα τηλέφωνά σας και σας λύνουμε για τις απορίες έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω, Ασπασία μου, να μου πεις τι είναι η αγοραφοβία και γενικότερα πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Η αγοραφοβία ή αλλιώς κοινωνική φοβία, καταρχήν είναι μια σύνθετη λέξη αγοραφοβία. Φόβος της αγοράς, δηλαδή ο φόβος του κόσμου. Ναι. Η αγοραφοβία συγκαταλέγεται στις αγχώδεις διαταραχές. Πρόκειται δηλαδή για ψυχολογικές διαταραχές, οι οποίες όπου τα άτομα που έχουν αγοραφοβία βιώνουν έντονα φόβο, αρκετό άγχος θα έλεγα, έως πάρα πολύ, ανάλογα δηλαδή την ένταση της αγοραφοβίας, και φυσικά το άτομο νιώθει ότι δεν μπορεί να έρθει σε επαφή είτε με νέους ανθρώπους, ναι, είτε να μπει σε κλειστούς χώρους και γενικότερα εμφανίζει μία, να το πω, έντονη φοβία που μπορεί να είναι και ξαφνική, να μην είναι κάτι δηλαδή που το άτομο έχει γεννηθεί με αυτή. Εμφανίζει στον πολύ κόσμο, δεν βγαίνει δηλαδή, δεν επιλέγει να μπαίνει ας πούμε στο μετρό. Μπράβο. Σε εμπορικά καταστήματα. Σε μία καφετέρια να πάει να πιει καφέ, ακριβώς, να πάει να φάει. Πολύ σωστά. Οπουδήποτε δηλαδή υπάρχει πολλής κόσμος, υπάρχει μια έντονη ανησυχία, ώστε να μπορούμε να συμμετέχουμε και να συνευρισκόμαστε. Έτσι. Οπότε ξεκινάει από αυτό. Μπορεί επίσης το άτομο, σε άτομα τα οποία δεν γνωρίζει, σε καινούριους συναδέλφους, ας πούμε, στη, ναι, δουλειά, όταν βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί τους, να τρέμουν τα χέρια του, να έχει ταχυκαρδίες, δηλαδή μπορεί να εμφανίζεται και σε τέτοιες κοινωνικές περιστάσεις. Όχι ιδιαίτερο σε κάποια συγκεκριμένη, σε γενικότερες. Και να σου πω, αυτό εμφανίζεται ξαφνικά. Θα σας πω το εξής. Υπάρχει ένα υπόβαθρο συνήθως. Για παράδειγμα, εμφανίζεται πιο συχνά σε ανθρώπους που οι γονείς τους ήταν πιο προστατευτικοί, υπερπροστατευτικοί, θα έλεγα. Και τι γίνεται αυτό, Ασπασία? Αυτό γίνεται γιατί το παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που δεν έχει εκτεθεί σε κάποιους φόβους. Για παράδειγμα, αν το παιδί πέσει και η μητέρα του φοβηθεί πάρα πολύ, το, ναι, παιδί θα δείτε μετά από λίγο θα αντιδράσει και εκείνο φοβικά. Σωστά. Μπορεί να αποφύγει δηλαδή το παιχνίδι ή ένα συγκεκριμένο ερέθισμα που το τρομάζει. Αν η μητέρα δείχνει, ας πούμε, ότι φοβάται τους κεραυνούς όταν βρέχει,
τότε θα δείτε ότι είναι αρκετά πιθανό και το ίδιο το παιδί να αντιδράσει εμφανίσει. Με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια. Άρα λοιπόν τα πιο υπερπροστατευμένα παιδιά, επειδή δεν εκτίθενται σε φόβους και κινδύνους, με την έννοια το να βγει π.χ. έξω το βλέπω μάκι κινδύνος, όταν συμβαίνει αυτό σε πιο μεγάλη ηλικία, τους βγαίνει αντίδραση, έτσι. Πολύ. Πολύ. Μάλιστα. Να σου πω, Βασία μου, θέλω να μου πεις πάρα πολύ τα συμπτώματα ποια είναι. Πώς δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε ότι εγώ, γιατί σίγουρα δεν το ξέρουμε ότι είμαστε αγοραφοβικοί, θα το καταλάβουμε με κάποια περίεργη παράξενες αντιδράσεις του οργανισμού, ψυχοσωματικές. Ποια είναι τα συμπτώματα? Το βασικό σύμπτωμα της αγοραφοβίας είναι η αποφυγή. Το άτομο αποφεύγει αυτό που φοβάται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και να μην εκτίθεται τελικά σε αυτό. Οι αποφυγές δηλαδή είναι το πρώτο που εντοπίζουμε. Αποφεύγεις να μπαίνεις στο μετρό. Να βρω δικαιολογίες δηλαδή στο να το κάνω έτσι. Σωστά. Μπορεί το άτομο δηλαδή να αποφεύγει ακόμα και άτομα τα οποία νιώθει ότι τον αγχώνουν για κάποιο λόγο. Όπου είμαι αγοραφοβική, να ξέρεις. Είμαι πολύ αγοραφοβική, να ξέρεις. Τι μου λες, όλα αυτά που μου λες τα έχω περάσει και το περνάω ακόμα πολλές φορές. Μπορεί το άτομο να εμφανίζεται ταχυκαρδίες, εφιδρώσεις, να νιώθει ότι θέλει να λιποθυμήσει ή να έχει τάση για εμετό όταν βρίσκεται σε τέτοιους χώρους. Να θέλει να φύγει, να πηγαίνει για καφέ και πάνω στο μισάωρο να νιώθει ότι άμα δεν φύγει θα πεθάνει από τη δύσπνοια, υπάρχει. Η δύσπνοια που αναφέρεις είναι το πιο σύνηθες σύμπτωμα που ακούω και εγώ στο γραφείο. Εντάξει, σε χρειάζομαι δηλαδή εδώ για να μου λες τι είμαι και τι δεν είμαι, τέλος πάντων. Δεν μπορώ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μια. Κρίση, ας το πούμε, αγοραφοβίας, μπορεί να πυροδοτήσει και μια κρίση πανικού. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Κατά πόσο συνδέονται αυτά τα δύο? Η κρίση πανικού συνήθως είναι τα προεόρτια μιας εγκατεστημένης στο σώμα κοινωνικής φοβίας. Δηλαδή, τι εννοώ προεόρτια? Μπορεί το άτομο να νιώσει δύσπνοια σε έναν χώρο. Ας υποθέσουμε ότι σε ένα βαγόνι του μετρό, για παράδειγμα, να νιώσει δύσπνοια, να νιώθει ότι δεν μπορεί να πάρει καλά ανάσα. Ότι θα λιποθυμήσω. Και θα λιποθυμήσει. Θα γίνω και ρεζίλ, βέβαια. Όλα αυτά γυρνάνε στο μυαλό. Υπάρχει πολύ έντονο το αίσθημα της ντροπής. Δεν είναι δυνατή οι άλλοι. Βέβαια. Μπορεί το άτομο να έχει εκείνη τη στιγμή και θέματα με την κοιλιά του, με το έντερό του, με το στομάχι του. Να νιώσει δηλαδή πάρα πολύ άβολα σε ένα τέτοιο χώρο και να τρέξει, να φύγει γρήγορα από το μετρό και να μην θέλει να ξαναπάει εκεί. Να μην το δουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, να μην γίνει ρεζίλη, να μην χρειαστεί δηλαδή να ξανααντιμετωπίσει τέτοια συμπτώματα. Και έτσι συνδέει τη μετάβασή του με το μετρό ή με το λεωφορείο οτιδήποτε με αυτές τις καταστάσεις και μετά να σου πω εγώ για πάντα σου μένει αυτό και φοβάσαι να ξαναμπείς. Τα ξέρεις, τι σου λέω, απλά στα πλέον είμαι και εγώ εδώ μαρτυρία σου, ζωντανή μαρτυρία. Άρα λοιπόν μια κρίση πανικού μπορεί να κάνει το άτομο να αποφεύγει και όταν λοιπόν το άτομο αποφεύγει τότε μπορεί να έχουμε μια κοινωνική φοβία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Δήμητρα, η οποία θέλει να μας μιλήσει για το περιστατικό το οποίο της συνέβη, το οποίο είναι τέτοιο περιστατικό. Καλησπέρα, κυρία Δήμητρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ? Καλά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί σας και χαιρόμαστε που βγάλαμε μια τηλεθεάτρια που θέλει να μας μοιραστεί τη δική της περιπέτεια επάνω σε αυτό που συζητάμε και αναλύουμε σήμερα με την κυρία Πίσγα. Και να ξέρετε ότι αυτό θα δώσει όθηση και σε πολύ κόσμο να ανοιχτεί και να μιλήσει, γιατί είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Λοιπόν, πείτε μας το δικό σας περιστατικό, το αγοραφοβικό περιστατικό που σας συνέβη και πότε. Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι όλο και περισσότερο κόσμος να ακούει τέτοια ενδιαφέροντα θέματα, γιατί θεωρώ ότι λίγο ως πολύ όλοι έχουμε προβλήματα. Να είστε καλά, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, και μπράβο και σε εσάς που τολμάτε να βγείτε και τηλεφωνικά να μιλήσετε, γιατί με το δικό σας τρόπο δίνετε κουράγιο στον κόσμο που μας ακούει και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Επειδή το έχω αναζητήσει και εγώ σε τακτά χρονικά διαστήματα να λάβω και να πάρω αυτό το κουράγιο. Μάλιστα. Θεωρώ πως πρέπει να το δίνουμε ο ένας. Μπράβο σας. Τα μηνύματα που μας περνάτε είναι εξαιρετικά. Αντιμετωπίσατε κι εσείς κάποιο αγοραφοβικό περιστατικό στο παρελθόν? Ναι, αντιμετώπισα όταν ήμουν σε νεαρότερη ηλικία. Ναι. Δηλαδή γύρω στα 20 μου, 21, από τότε ξεκίνησε. Το πρόβλημά μου το έχω περίπου 23 χρόνια. Πόσο, 22? 23. 23 χρόνια. Θέλετε να πείτε ότι ακόμα είστε σε εξέλιξη στη θεραπεία του? Ναι, αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς, διότι ενδεχομένως για διαφόρους λόγους, οικονομικούς κυρίως, δεν μπορούσα να επισκέπτομαι ψυχολόγο. Να. Με αποτέλεσμα να καθυστερήσω στη θεραπεία μου. Εκτός αυτού, αρχικά ξεκίνησα με άλλη ψυχολόγο. Ναι. Εντάξει, καλά πήγαν τα πράγματα. Ναι. Στη συνέχεια γνωρίζοντας την κυρία Πίσγα.
Α, ήσασταν. Ναι, ναι, ναι. Οι θαυμαστέ σου, οι θεραπευόμενοι. Δεν σα κατάλαβε, αλλά σα ευχαριστούμε για την έκπληξη. Γιατί ακόμα περισσότερο τώρα, χωρίς να το ξέρει, μπορείτε να μας πείτε τι σας συνέβη και αφού την είχες ανατινέσει να λάβει. Λοιπόν, την κυρία Πίζα, οφείλω να ομολογήσω ότι σε λιγότερο, σε πολύ λιγότερο από ένα χρόνο, έχω δει σημαντική διαφορά. Λοιπόν, αν ανήκω στους ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούσαν να περπατήσουν στον δρόμο μόνοι τους. Α, ήταν λίγο πιο προχωρημένη η περίπτωση. Αφού θα μου πείτε τόσα χρόνια το αντιμετωπίσατε, άρα είχε καλλιεργηθεί αυτό μέσα σας. Ναι, γιατί εμένα ξεκίνησε διασκεδάζοντας, ένιωσα ζάλι. Ναι. Ανέτρεξα πολύ σύντομα στο γιατρό, ναι. Δηλαδή ήθελα να πάω πηγόντως στο γιατρό, φοβήθηκα από αυτή τη ζάλι, μια φυσικά κοινή ζάλι που μπορεί να νιώσει ο καθένας. Φυσικά. Και την επόμενη μέρα ξαφνικά δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω μόνη μου, δηλαδή... σκεπτόμουν το εξής. Τώρα, εάν περπατήσω και ξαναζαλιστώ, ποιος θα με βοηθήσει? Ποιος θα με βοηθήσει, ακριβώς. Και κυρίως αυτή είναι η βασική μου σκέψη στο μυαλό. Βέβαια, πέρασα από διάφορα στάδια. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να το αναλύσουμε. Ναι, πείτε μου τα πιο βασικά που σας κέντρισαν και αυτά που σας οδήγησαν στην προηγούμενη ψυχολόγο και εν συνεχεία στην κυρία Πίσγα, όπου τον τελευταίο βασικά, χρόνο. Βασικά, αυτό που με οδήγησε ήταν αυτό που σας λέω. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι. Στην κυρία Πίσγα έβλεπα ότι είχα εξαντλήσει πλέον τα περιθώρια, ότι δεν μπορούσα να ζω με αυτό άλλο. Και εγώ λίγο στηρή μαζί της αρχικά, για να δει θεραπεία. Χρειάζεται οριοθέτηση. Και είπα να τολμήσω, ναι. Να τολμήσω άλλη μια φορά με να προσπαθήσετε. Ναι, να προσπαθήσω, εννοείται, με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ζήσει τη διαταραχή και ο ίδιος. Αυτό που λέγαμε. Όλοι το έχουμε περάσει μία φορά στη ζωή μας. Τουλάχιστον. Ναι, αυτό λέμε, κυρία Δήμητρα, ότι μία φορά στη ζωή μας όλοι το έχουμε περάσει. Έτσι, και εγώ έτσι, πριν, δεν ξέρω αν με ακούσατε, είπα στην κυρία Πίσγα ότι το ίδιο πράγμα έχω περάσει. Οπότε όλοι εδώ είμαστε μια οικογένεια αγοραφοβικών. Ναι. Πρώην αγοραφοβικών. Και εμένα ότι η μέθοδος ήταν διαφορετική. Ναι. Κυρία Δήμητρα, να σας ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Μετά από εκείνη τη Ελλάδα που νιώσατε και μετά που δεν μπορούσατε να βγείτε μόνοι σας στον δρόμο, λοιπόν, τα επόμενα χρόνια, άλλα συμπτώματα αγοραφοβίας είχατε πιο έντονα? Βεβαίως, πολύ έντονα. Για πείτε μου. Είχα κρίση πανικού, ξυπνάγα μέσα στον ύπνο μου το βράδυ. Ένιωθα ότι κάτι θα πάθω και αναγκαζόμουν να τηλεφωνώ στους γιατρούς. Πολύ αρνητικές σκέψεις. Ναι. Για όλους ανησυχούσα ότι κάτι, πάντα με αρνητικό τρόπο, έτσι, ότι θα συμβεί κάτι κακό. Βγαίνατε έξω, μπαίνατε στο μετρό, πηγαίνατε έξω με φίλους να φάτε, να διασκεδάσετε, τι θέλατε να φύγετε? Ναι, με δυσκολία, δηλαδή δεν το έκανα ποτέ μόνη μου. Το άτομο χάνει τη λειτουργικότητά του. Δεν μπορεί να δουλέψει. Και την ποιότητα ζωής του, ακριβώς όπως το λες. Έτσι. Δηλαδή, εγώ να σας πω την αλήθεια, τώρα που τα μοιραζόμαστε όλα και δεν μας ακούει κανένας, ξέρετε τι πάθαινα, γιατί τώρα δεν το παθαίνω. Ήθελα όπου και να πηγαίνω να παίρνω το αυτοκίνητό μου, γιατί ήξερα εκ προημίου ότι σίγουρα κάποια στιγμή θα θέλω να φύγω πολύ πιο μπροστά από τους υπόλοιπους και το προκαλούσα το να φύγω. Ναι, και γινόμουν αντικοινωνική. Ναι. Όχι και στην κυριολεξία δεν. Δεν θα με δείτε ένα άτομο το οποίο δεν είναι κοινωνικό. Αυτό. Μπορεί να είστε και ιδιαιτέρως κοινωνικοί και να σας συμβαίνει αυτό και εκεί πάνω είναι που παραξενεύεστε περισσότερο. Ακριβώς. Να σας πω, κυρία Δημητρά μου, τώρα με την βοήθεια της κυρίας Πίσγα και την ψυχοθεραπεία που κάνετε, σε ποια κέρια σημεία που είχατε αντιμετωπίσει αγοραφοβικά έχετε δει διαφορά? Δηλαδή, τι έχετε αντιμετωπίσει? Κοιτάξτε, έχω δει μεγάλη διαφορά στον σημείωση των πανικών μες στον ύπνο. Ω, βασικό. Έχω ξεκινήσει και περπατάω μόνη μου. Η κυρία Πίσγα μου έχει δείξει πολλές μεθόδους πώς μπορώ με διάφορους τρόπους να το πετύχω αυτό. Σταδιακή έκθεση. Το λέμε. Μας τα λέει και επιστημονικά το. Το λέω όσο πιο απλά γίνεται, σταδιακή έκθεση. Έτσι, λίγο-λίγο σε αυτό που φοβόμαστε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό το έλεγα και στην κυρία Δήμητρα, αλλά και σε άλλους ασθενείς, να μην αναπτύσσουμε συμπεριφορές ασφάλειας. Δηλαδή, πολλές φορές το άτομο μπορεί να λέει: θα βγω έξω, αλλά θα έχω μαζί μου πάντα. Ναι. Πάντα κάτι. Τη φίλη μου, το κινητό μου. Κάποιον δηλαδή
στο χώρο κοντά να κρατηθώ. Ή δεν θα βγω έξω αν δεν είναι και η γειτόνισσα δίπλα στην περιοχή. Πάντα να ένα δω, να με δει. Ναι. Και εσύ το κάνεις σταδιακά. Το κάνουμε σταδιακά. Στον κίνδυνο των εκάστοτε ασθενή. Με όσο το δυνατόν λιγότερες συμπεριφορές ασφάλειας, όπως τις λέω εγώ, για να μπορέσει το άτομο να μην βγαίνει έξω επειδή νιώθει ότι είναι και η φίλη της μαζί, άρα θα τη βοηθήσει. Να το η βοήθειά σου. Κάποιος, και φυσικά και με άλλα πράγματα, κάποιος, όπως κυρία Δήμητρο, όπως και εγώ, μπορεί να βγαίναμε απευθείας, να μας πρόσεξε, να βγαίναμε μια, να βγαίναμε δυο, να ελόχευε ουσιαστικά ο κίνδυνος μέσα μας και η αγωνία. Mm-hmm. Στην τρίτη φορά, σου το λέω υπογεγραμμένα, mm-hmm. θα ξανασυνέβαινε το ίδιο με χειρότερα συναισθήματα. Ισχύει. Και τότε είναι που το άτομο χάνει την ελπίδα του. Βέβαια. Και λέει, το προσπάθησα μία, δύο, τρεις. Τελείωσε. Τώρα σπίτι μου, ναι, και ασφάλεια. Ναι. Κυρία Δημητρά μου, έχετε να πείτε κάτι στον κόσμο που μας ακούει? Έχω να πω ότι υπάρχουν μέθοδοι και θα πρέπει όλοι να τις αναζητήσουμε. Και ότι είναι κρίμα, εφόσον υπάρχουν εργαλεία στα χέρια μας, να μην τη χρησιμοποιούμε. Και τα εργαλεία, τα θεραπευτικά μέσα, νομίζω ότι είναι οι επιστήμονες, όπως είναι η Ασπασία, οι οποίοι μας δίνουν, έχουν στη φαρέτρα τους πάρα πολλά και επίσης εργαλεία. Και εργαλεία τα οποία πρέπει να ταιριάζουν και στην ιδιοσυγκρασία, έτσι, του ατόμου. Αυτό είναι, είναι το σημαντικό στη θεραπεία. Να δεις κάτι το οποίο ταιριάζει, για παράδειγμα, στην κυρία Δήμητρα. Ναι, δεν ακριβώς. Είναι για όλους όλα, έτσι. Και αυτό που έχω να πω ακόμα, ναι, συμπληρωματικά. Βεβαίως. Είναι ότι παθήσουμε όλοι. Ότι υπάρχει ίαση. Οπότε. Μπράβο. Πρέπει να προσπαθήσουμε δυναμικά. Πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας, να το πάρουμε απόφαση, πως τίποτα, το λέω πάντα, δεν το κρύβουμε κάτω από το χαλάκι. Όταν θα το σηκώσουμε, που μοιραία θα το σηκώσουμε, θα το βρούμε μπροστά μας και τα χαστούκια που θα φάμε θα είναι χειρότερα. Είναι πολύ δυσφορικά τα συναισθήματα, οπότε δεν νομίζω ότι... δεν μπορείς να τα αντέξεις για πολύ. Έτσι όπως το λέτε. Κυρία Δήμητρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επικοινωνήσαμε. Καλά, να συνεχίζετε πάντα με τα εκπομπές και να ενημερώνετε ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικό το τηλεφώνημά σας. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Καλό σας βράδυ, κυρία Δήμητρα. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με αφορμή, ναι, το τηλεφώνημα. Σχολίασε το, όμως, σε παρακαλώ. Θέλω να σου πω το εξής, ότι ένα από τα βασικά πράγματα που δουλεύουμε στην ψυχοθεραπεία είναι ο φόβος του θανάτου, που υπάρχει στο μυαλό όλων των ανθρώπων που φοβούνται να βγουν έξω. Φοβάμαι να βγω έξω, μην πάθω κάτι. Το πιο συνηθές, μην λιποθυμήσω. Ναι, βέβαια, μην ζαλιστώ. Και δεν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, που συνήθως, αν λιποθυμήσεις κάποιος, θα πρέπει να σε βοηθήσει. Σίγουρα κάποιος καλός φίλος, συνάνθρωπος. Έτσι, αλλά στο μυαλό ενός ατόμου που έχει αγοραφοβία είναι ότι θα λιποθυμήσω, δεν θα με βρούνε ποτέ. Ναι. Και όλες αυτές οι αρνητικές σκέψεις που βοηθούν το άτομο, που δεν βοηθούν το άτομο, ναι, μάλλον, και το κάνουν να αποφεύγει. Πώς μπορώ, όπως να το επίσης και ο φόβος της ασθένειας. Εγώ εδώ πάλι. Πού από γεμάτη φοβήσει με. Πρέπει να έρθω εμένα να με ψαχουλέψεις πάρα πολύ για να δεις τι κρύβεται μέσα μου, να μην ζω ασφαλεία. Περισσότεροι... Ο φόβος της ασθένειας. Εγώ το έχω πιο πολύ από το φόβο του θανάτου. Θα μου πεις όμως κάτι αλλήλεια, δεν είναι? Δεν φοβάσαι, μην σε βρει κάποια ασθένεια, μην τυχόν και πεθάνεις. Η ασθένεια έχει και άλλα μέσα. Έχει και την ανυμποριά. Έχει και το ότι μεγαλώνω. Το ότι δεν έχω τις ίδιες δυνάμεις που είχα. Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται μήπως χάσουν τη λειτουργικότητά τους, δεν νιώθουν το ίδιο, μήπως τους περιθωριοποιήσουν. Ναι, ναι, σωστά. Γιατί γι' αυτό και είναι ο βασικός λόγος που οι άνθρωποι περισσότεροι δεν λένε ότι έχουν κοινωνική φοβία. Ναι. Και επειδή δεν το λένε, οι άλλοι τους αντιμετωπίζουν παράξενα. Μα γιατί? Εννοείται. Δεν βγαίνεις, που χάθηκες. Σου λέω, μπορεί να σε θεωρούσουν αντικοινωνικό και ότι από μια στιγμή στην άλλη, από το εκεί που μπορεί να είσαι ψυχή της παρέας, σταμάτησες να είσαι. Τρόμαξα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις εντάχει λίγο πριν κλείσουμε, πώς μπορώ και με τη βοήθειά σου να το αντιμετωπίσω. Γιατί από ό,τι κατάλαβα αντιμετωπίζεται και χαίρομαι γι' αυτό. Αντιμετωπίζεται. Αρχικά να πούμε ότι δεν υπάρχουν ένα μαγικό χάπι το οποίο θα το πιούμε και θα γίνουμε από τη μία στιγμή στην άλλη, δεν θα είμαστε αγχώδεις, δυνατοί, θαραλέοι κτλ. Ναι. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για να το αντιμετωπίσει κανείς, εξαρτάται φυσικά τη βαρύτητα. Αρχικά λοιπόν πηγαίνουμε σε έναν οικογενειακό γιατρό, κάνουμε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που θα μας υποδείξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκλείσουμε μια παθολογική κατάσταση. Πολύ βασικό αυτό που λες. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει, αν και τα άτομα με κοινωνική φοβία, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουν αρκετά συχνά σε γιατρούς. Ναι, ναι, ναι. Οπότε συνήθως το είναι το πρώτο πράγμα που αποκλείουν. Το έχουν αποκλείσει αυτό, σωστά. Γιατί υπάρχουν κάποιες βιταμίνες που μπορούν να οδηγήσουν το άτομο στο να έχει άγχος ή ανεπάρκεια κάποιων βιταμινών και στοιχείων στο σώμα, ή κακή διατροφή, ή όταν ένα άτομο κάνει στερητικές δίαιτες για πολύ καιρό, για παράδειγμα. Ναι. Οπότε υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις που πρέπει να αποκλειστούν.
Αφού λοιπόν κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, τότε μπορεί το άτομο να απευθυνθεί σε κάποιον ψυχολόγο ή κάποιον ψυχίατρο και να δει τι επιλογές έχει. Ναι. Υπάρχουν φαρμακευτικές επιλογές που μπορεί ένα άτομο να επιλέξει αν θέλει. Φυσικά βέβαια αυτό το αφήνουμε μόνο σε καταστάσεις όπου το άτομο έχει τρομερή δυσκολία και συνήθως μόνο στην αρχή μιας τέτοιας κατάστασης και όχι σε όλη την πορεία. Ναι, ναι. Όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές, δεν θέλουμε όμως να φτάσουμε εκεί. Όχι. Θέλουμε φυσικές μεθόδους, λίγο πιο αποτελεσματικές που να μπορεί και το άτομο. Γιατί το λένε αυτό. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό, θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο με το δικό μας τρόπο. Γιατί ακόμα και το άτομο να πάρει μια αγωγή, μετά θα πρέπει κάποια στιγμή να την κόψει, να μην είναι φόρου ζωής δηλαδή. Επομένως, σε μια τέτοια συνθήκη θα πρέπει το άτομο να βρει πάλι τη δύναμη και το σθένος και τα εργαλεία για να το δουλέψει μόνος του. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κάνουμε ψυχοθεραπεία. Βοηθάει πάρα το πολύ. Μόνο που βοηθάει, νομίζω, είναι η ασπασία μου. Είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος. Δεν γίνεται. Έτσι, όπως το λες. Είναι γνωστικό-συμπεριφοριστική. Το λέω αυτό γιατί είναι μια προσέγγιση η οποία είναι κατάλληλη για τα άτομα που έχουν κατάθλιψη, κοινωνική φοβία. Είναι η πιο αποτελεσματική σε σχέση με άλλες μεθόδους που μπορεί να έχουν αποτελέσματα, αλλά όχι σαν αυτά. Το άτομο, δηλαδή, όπως είπα, εκπαιδεύεται σταδιακά στο να μην φοβάται, να το πω απλά, ή το να φοβάται μόνο σε καταστάσεις πραγματικού κινδύνου και όχι κινδύνου μέσα στο μυαλό του, και εκπαιδεύεται φυσικά στο να αναπτύσσει μια θετικότερη στάση ζωής. Άρα, λοιπόν, εκπαιδεύουμε και δημιουργούμε από τα αρνητικά συναισθήματα θετικά συναισθήματα. Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό είναι το καλύτερο. Και νομίζω κάποιος δίπλα σου, καλά το είπε και η κυρία Δήμητρα, το προσυπογράφω, βλέποντάς και γνωρίζοντας τη δουλειά που κάνεις και την εξειδίκευση και τις σπουδές που έχεις κάνει, νομίζω δίπλα σου ο καθένας το αντιμετωπίζει και το αντιμετωπίζει και ευχάριστα έχοντας εσένα δίπλα σου. Είναι σημαντικό να χτίζεις μια καλή θεραπευτική σχέση με άτομα τα οποία μπορείς να εμπιστευτείς και να αισθάνεσαι ότι σου δίνει πράγματα που δεν σου τελειώνουν. Έτσι. Και σου γεννά να φεύγει από το γραφείο και να μην έχει φόρου ζωή έναν ψυχολόγο δίπλα του, γιατί και αυτό είναι μια εξαρτητική σχέση, βέβαια, η οποία είναι λάθος. Και από ό,τι ξέρω, εσύ και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το κάνεις καταλυτικά, να μπορέσει κάποιος να ξεπεράσει αυτό. Είναι που τον σημαντικό αποσχολεί. Να το θέλει το ίδιο το άτομο, ναι, που βέβαια έχετε. Και όχι, πολλές φορές έρχονται τα άτομα τα οποία δεν πολύ θέλουν, αλλά θέλει περισσότερο το οικογενειακό το περιβάλλον. Σου, βέβαια, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα η συζήτηση μαζί σου είναι επικοδομητική. Μακάρι να είχαμε ώρες να τα αναλύαμε. Τουλάχιστον παίρνουμε το στίγμα κάποιων πολύ σημαντικών και διαδεδομένων προβλημάτων που έχουμε, ψυχολογικών, ψυχοσωματικών κτλ. Και μας δίνεις πάντα τα καλύτερα μηνύματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε καλό ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα βίντεο και επανερχόμαστε.